ελεύθερος για μια ζωή. Πάντως, ελεύθερος, σε λίγο θα έχουμε Κωνσταντίνο Αργυρό, όλη την αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε ο Κοσμοράδιο 95,1 και σε μένα που έκανε χαμούλη. Αλλά με παραδέχεστε ότι μερικές φορές η μνήμη μου σπάει κόκαλα. Σε παραδέχομαι σίγουρα. Είπα ότι η Σάινι Μπαλτζή ήταν σε εκπομπή. Πιο μπροστά είδαμε ένα απόσπασμα, η Σάινι Μπαλτζή τραγουδίστρια που είπε ότι οι δημοσιογράφοι να είναι πιο εφάνταστοι και επειδή είναι νέοι να βοηθήσουν να εξελιχθεί η τηλεόραση. Ευτυχώς που η Σάινι Μπαλτζή βοήθησε στα να εξελιχθεί η τηλεόραση. Το 2011 ήταν στην εκπομπή τη Τατιάνα Στεφανίδου στο Σταρ, Μίλα που ήταν. Η Σταματέρη, η Σοφία Βόσο και η Τζούλια Αγοράκη. Ήταν μια εκπομπή λόγου, τέχνη, αφύπνιση ιδεών και προτάσεων. Κουτσομπολίστηκε η εκπομπή ήταν. Okay. Βοήθησε την εξέλιξη. Και σαν η Μπαλτζή, κατάλαβε. Αυτό το να βγαίνουμε ενώ έχουμε υπηρετήσει αυτό το είδο και να δείχνουμε κιόλα του συναδέλφου, πραγματικά με αφήνει άφωνο και με ξεπερνάει. Καταρχήν, μπορεί να έχουμε μετανιώσει για κάποιες επιλογές μας. Ας έλεγε, μετάνιωσε για τις επιλογές. Όχι, όταν θες, λες, μετάνιωσε για τις επιλογές μου. Λίγο. Έχω κάνει και πολλές εγώ αυτό φορές, και αυτό και αυτό όπως, και ήταν λάθος μου. Όπως έχεις πει και εσύ, κάνουμε κάποια πράγματα για τα χρήματα. Γιατί εκείνη τη στιγμή εκείνη είναι η πηγή εσόδου που μπορεί να έχει. Και τι βγαίνει μετά να κάνει κήρυγμα και να φύγει. Εντάξει, μπορεί να μην του αρέσει όμω. Και να σταμάτησε από νωρί. Ναι, αλλά δεν μου αρέσει το μπουκάλι που είναι στο πλάνο σου, πάρτο. Δεν γλιτώνει τίποτα και σκηνοθεσία. Όχι, απλά ήθελα, ξέρεις, έτσι λίγο να το κάνω πιο γαργαλιστικό και πικάντικο. Όταν βγαίνεις και λες να είστε πιο εφάνταστοι, να κάνετε, να βοηθήσετε την εξέλιξη της τηλεόρασης, ήθελα να δώσω τα εύσημα στην κυρία Μπαλτζή, η οποία βοήθησε την εξέλιξη της τηλεόρασης, συμμετέχοντας στην εκπομπή της Τατιάνας, που ήταν ακριβώς μια εκπομπή λόγου τέχνης, αφύπνισης ιδεών και προτάσεων. Και το κλείνω εδώ. Να ευχαριστήσω την Εύη Κουκλάκη Λαμπερό, τη Σοφία Κουκλάκη Λαμπερό και σε σένα βρε στραβόξι. Κουκλάκη εσύ Λαμπερό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό. Εμείς την ίδια ώρα θα τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι καλά και μίλης μονείτε πως ό,τι σκέφτομαι για μένα το εύχομαι για εσάς, δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, τα σέβη μου, bye. Κοσμοράδιο 95,1 και Τάσος Ριζόπουλος και με πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή θα πω, καλωσορίζουμε στην παρέα μας ένα παιδί το οποίο το γνωρίζω εγώ πάρα πολλά χρόνια. Και το καλό είναι ότι αυτό το παιδί που γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια εξακολουθεί και είναι παιδί και με την ίδια αγάπη υπερασπίζεται και με πάθος το τραγούδι που ήταν όνειρο ζωής. Κωνσταντίνε Αργυρέ, καλώς όρισες στο Κοσμοράδιο. Χαίρομαι πάρα πολύ που μετά από τόσα χρόνια συναντιόμαστε ξανά. Πραγματικά είναι η χαρά μου μεγάλη που μετά από αρκετά χρόνια έκανα γιορτές και Χριστούγεννα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω τα πρώτα μου βήματα έχω να έρθω και να κάνω γιορτές εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και ήθελα να το ξαναζήσω αυτό και πραγματικά από όλη τη Βόρεια Ελλάδα που έρχονται άνθρωποι και συμμετέχουν στο πρόγραμμα και περνάμε τόσο όμορφα, χαίρομαι που βλέπω ανθρώπους που από τότε που ξεκίναγα έρχονται και μου λένε ξέρω, σε πίστευα, ήμασταν δίπλα σου. Είναι πραγματικά η τιμή και η χαρά που νιώθω όταν αυτή η σχέση κρατάει τόσα πολλά χρόνια, που τότε ήμουν ένα παιδί 18-19 χρονών που έκανα τα πρώτα του βήματα στο μουσικό στερέωμα. Στις πίστες. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι απίστευτο το τι εμπιστοσύνη μου δείχνουν. Ακόμα δεν μπορώ να το διανοηθώ για να το πιστεύω. Το φανταζόσουνα. Εγώ βλέπω σε συνεντεύξεις από κάτω σχόλια είτε στο YouTube είτε στο TikTok πόσο ταπεινό παιδί είναι, πόσο σόφρον είναι, πόσο ωραία μιλάει, πόσο είναι χαμηλών τόνων. Ναι. Είσαι ένα παιδί που το έχεις κρατήσει αυτό. Θέλω να μου πεις, το περίμενες ότι θα φτάσεις. Γιατί, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, εγώ θα το πω, είσαι στην κορυφή. Είσαι από τους καλλιτέχνες που πουλάνε, ναι, κάνουν χρυσούς πλατινένιους δίσκους, γεμίζουν μαγαζιά. Είσαι πρωταγωνιστής. Το φανταζόσουν αυτό, ρε Κωνσταντίνε. Καταρχάς δεν το κάνω εγώ. Πρώτον, το κάνει ο κόσμος. Δεν γεμίζω εγώ τα μαγαζιά. Όλοι μαζί το κάνουμε αυτό. Δεύτερον, δεν πιστεύω το ποιος είναι κορυφή και ποιος δεν είναι και ποιος είναι πρώτο όνομα ή δεύτερο ή τρίτο. Όλοι κάνουν την προσπάθειά τους, όλοι οι τραγουδιστές κάνουν την προσπάθειά τους και οποιοδήποτε κάνει επιτυχία, πραγματικά χαίρομαι για αυτόν γιατί δείχνει ότι προσπαθεί και δίνει την ψυχή του και η ψυχή του αυτή τη βλέπει ο κόσμος και την αγαπάει και την στηρίζει. Εγώ προσωπικά κάνω μαραθώνιο, δεν κάνω 100 μέτρα. Όλη μου καριέρα έτσι εκεί στηρίζεται, στη συνέπεια, στον προγραμματισμό, στη θέληση, στην υπομονή. Επιμονή. Στην επιμονή, στις πάρα πολλές αμέτρητες ώρες δουλειάς σε στούντιο και live, που πλέον έχει δημιουργηθεί ένας αλγόριθμος τεράστιος στο κεφάλι μου, μαθηματικός, ο οποίος
αυτός ο αλγόριθμος είναι από την εμπειρία, από την αγάπη και από τη μάθηση. Και έρχονται, ξέρεις, νότες και λέξεις στο μυαλό μου που μέσα σε αυτόν τον αλγόριθμο βγάζουν κάποια αποτελέσματα, τα οποία αποτελέσματα προσπαθούμε και εγώ και οι συνεργάτες μου να όσο μπορούμε να είναι όσο πιο πετυχημένα γίνονται. Προφανώς υπάρχουν και πράγματα που δεν είναι τόσο πετυχημένα. Mm-hmm. Προφανώς και υπάρχουν πράγματα που πετυχαίνουν πάρα πολύ. Αλλά σε αυτό το μαραθώνιο, νομίζω ότι αν συγκεντρωθείς 5 με 7 χρόνια και είσαι εκεί πέρα 18 ώρες τη μέρα. Στοχοπροσήλωση. Νομίζω ότι θα αρχίσεις να γίνεσαι και καλύτερος και καλύτερος και καλύτερος και κάποια στιγμή θα μπορείς να πετύχεις και να κάνεις πράξεις τα όνειρά σου που είχες από πολύ μικρός. Εγώ να σου πω ότι ακόμα παλεύω γι' αυτό, ακόμα προσπαθώ γι' αυτό. Σαφώς και χρειάζεται κάποιος χρόνος ξεκούρασης και για τον εαυτό σου και κάποιες στιγμές να λες και μπράβο στον εαυτό σου για πράγματα που έχεις καταφέρει. Αλλά όταν είναι να κάνεις μαραθώνιο, δεν πρέπει να σταματάς ποτέ το να είσαι μέσα σε αυτό που αγαπάς και σε εκφράζει. Σε αγχώνει όλο αυτό, γιατί λες στο μυαλό μου είναι ο αλγόριθμος, ναι. Συνέχεια δημιουργεί. Σε αγχώνει αυτό για το αύριο, γιατί εγώ θα μου επιτρέψεις να πω, για άλλη μια φορά είσαι πρωταγωνιστής. Ναι. Σε φοβίζω ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να αλλάξει κάτι. Να μην πάνε τα πράγματα καλά. Γιατί ξέρεις τι, είναι λογικό και θεμητό και φυσιολογικό όταν υπάρχει μια γραμμή να υπάρχει η άνοδος, η κάθοδος, η ευθεία. Σε όλο τι καριέρε. Το έχουμε δει και σε πολύ μεγάλα ονόματα. Το καταλαβαίνω αυτό που με ρωτά και προφανώς υπάρχουν και ανασφάλειες σε όλους τους ανθρώπους. Δεν είμαστε ρομπότ. Mm. Αυτές οι ανασφάλειες προσπαθούμε να τις καταπολεμάμε κάθε φορά μέσα μας και να βγαίνουμε νικητές στις κακές φωνές που βγαίνει μέσα από την ψυχή μας και την καρδιά μας. Αλλά σου ξαναλέω και πάλι ότι είναι μια διαδρομή, στην οποία διαδρομή πρέπει να κερδίζεις αυτές τις μάχες του εσωτερικού σου εαυτού. Και αυτό είναι στην καθημερινότητά mm-hmm. μας. Κάθε μέρα υπάρχουν αυτές οι μάχες. Οπότε πρέπει να λες σήμερα ξύπνησα, κέρδισα άλλη μια μάχη. Είμαι τόσο περήφανος και για μένα και για τους φίλους μου και για τους ανθρώπους μου. Και στη διάρκεια των αρκετών χρόνων θα υπάρχουν και σκαμπανεβάσματα, αλλά πρέπει συνέχεια να βρίσκεις τη δύναμη να βγάζεις το παιδί γενναίο από το παιδί γενναίο από μέσα. Και να καταφέρνεις να κάνεις τις προσωπικές σου επιτυχίες, που αυτό είναι mm-hmm. το πιο σημαντικό στο τέλος της ημέρας. Να νιώθεις εσύ, καλά, η καρδιά σου και η ψυχή σου ότι νικήσαμε άλλη μια μέρα. Είναι αυτό που λέμε συνεχής αγώνας και αυτοβελτίωση. Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν άτομα τα οποία εμπιστεύεσαι και τους θεωρείς φύλακες άγγελούς σου σε όλα αυτά τα χρόνια της διαδρομής? Προφανώς είναι η οικογένειά μου. Η οικογένειά σου τι λέει? Πάρα πολύ δεμένη με την οικογένειά μου όλα αυτά τα χρόνια. Το ξέρω εγώ, το γνωρίζω. Ναι, και τα συζητάμε όλα. Έχουμε ειλικρίνεια μεταξύ μας. Οτιδήποτε και αν σκεφτόμαστε. Και προφανώς και αγαπιόμαστε πάρα πολύ και προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο να είμαστε μαζί και να είμαστε περισσότερο δεμένοι. Αισθάνθηκες στην πορεία και όταν άρχισε η αναγνωρισιμότητα να έρχονται και να σε προσεγγίζουν άνθρωποι, άτομα τα οποία θέλαν μόνο τη δικιά σου αναγνωρισιμότητα και να κερδίσουν κάτι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τους έκανες πέρα, βρέθηκες σε τέτοια κατάσταση? Έφυγαν από μόνοι τους. Δεν χρειαζόταν να τους κάνω εγώ πέρα. Πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω πώς γίνεται. Προστατεύει ο Θεός τους ανθρώπους γενικότερα. Ξέρεις, όταν η ψυχή σου είναι καλά, υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να σου δημιουργήσουν mm-hmm. τοξικά συναισθήματα. Γίνεται κάτι συμπαντικό, κάτι τρομερό, κάτι ευλογημένο, το οποίο από μόνο τους φεύγουν από τη ζωή σου εκείνη τη στιγμή. Οπότε, ξέρεις, εσύ εκείνη τη στιγμή μπορεί να στεναχωριέσαι, μπορεί να, ξέρεις, να νιώθεις να προβληματίζεσαι και να λες γιατί, αλλά μετά από καιρό καταλαβαίνεις ότι όλα για κάποιο λόγο είναι. Είναι η κάθαρση, ναι. Είναι η κάθαρση και εμένα με κρατάει η πίστη μου προς τη θρησκεία και προς... Και έτσι έχω μάθει από την οικογένειά μου και εμπιστεύομαι. Άρα πιστεύεις κι εσύ? Βέβαια. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, επανειλημμένα. Και είναι η εσωτερική μου δύναμη. Καταρχάς, εγώ από θαύμα γεννηθήκαμε, οπότε... Ήσασταν, το έχεις πει, ναι. Τα πρώτα παιδιά του σου, ναι, είναι, ναι, έτσι κι αλλιώς. Ήταν πραγματικά ένα θαύμα, ναι, ναι, για την τότε εποχή. Ναι. Εντάξει, δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα πάει κάθε μέρα στην εκκλησία, mm-hmm. αλλά την πίστη τη βλέπω, τη νιώθω, ξέρεις. Την αισθάνεσαι, την αισθάνομαι, τη βιώνεις. Ναι. Ποια ήταν τα θαύματα στην πορεία σου, εντός ή εκτός εισαγωγικών?
Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι συγκεκριμένο. Στην καλλιτεχνική σου πορεία. Ναι, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι συγκεκριμένο, αλλά κατά ένα περίεργο τρόπο μου ανοίγονται, ξέρεις, εκεί που λες ότι υπάρχει δυσκολία και εκεί που λες ότι τι άλλο θα γίνει, ας πούμε, τόσες αναποδιές μαζεμένες, εκεί λες άξιζε τον κόπο η αναμονή, mm-hmm. άξιζε τον κόπο η ταλαιπωρία, άξιζε τον κόπο όλη αυτή η ψυχική ταλαιπωρία που έχεις υποστεί για να γίνει αυτό. Και εκεί πέρα λες, τελικά άξιζε όλη αυτή η αναμονή στο να πετύχεις κάτι mm-hmm. το οποίο πραγματικά αγαπάς μέσα σου και νιώθεις. Γιατί, σου ξαναλέω και πάλι, τα μαθηματικά δεν παίζουν ρόλο αν η ψυχή σου δεν είναι καλά. Mm-hmm. Και εννοώ και τα χρήματα και οτιδήποτε. Κατάλαβα. Μπορείς να νιώθεις πλούσιος και να έχεις στιγμές που να γεμίσει η ψυχή σου με πολύ απλά πράγματα. Πόσο βοήθησε η εμφάνισή σου στο να κάνεις αυτή την καριέρα? Ποτέ δεν στάθηκα στο... Εσύ δεν στάθηκες. Ναι, δεν... Αλλά λέω για τους άλλους, γιατί εγώ πάντα σε θυμάμαι, εμείς πρωτογνωριστήκαμε στο Fame Story. Ναι. Μετά είχα κατέβει κάτω, ήσουν ένα παιδί που συμμετείχε στο πρόγραμμα του Νίκου Κουρκούλη και της Κέλλης Κελεκίδου, στο Φως. Η αφήση ήταν η Κέλλη. Μετά ήμουν με η πρώτη μου σεζόν ήταν με τη Βύση. Αυτό θα φτάσω στην Άννα. Περίμενε. Μετά ήταν με εγώ θέλω να σου πω όμως ότι είχα κατέβει κάτω ναι. και είχα έρθει στην πρόβα σας. Ναι. Και βγαίνει. Δεν το ξεχάσω ποτέ αυτό. Φορούσε ένα μοβ κουστούμι. Πού λες τώρα στο. Στο Φως. Στο Φως. Πρόβα Τζενεράλε. Μοβ κουστούμι με ένα μοβ φτερό. Και λέω, τι star quality είναι αυτό, ναι. αυτό το παιδί. Το θυμάμαι, είδες. Είδες πως το θυμάμαι. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρω αν είχα star quality. Αν... Αυτή τη λάμψη, δηλαδή, πώς σε βοήθησε αυτή η εμφάνιση. Δεν το νιώθω εγώ έτσι όπως το... Αλλά ευχαριστώ που το, ξέρεις, που μου το θέτεις έτσι. Αλλά μου αρέσει να προσέχω τον εαυτό μου. Σημασία για να προσέχουμε τον εαυτό μας, να το σεβόμαστε τον εαυτό μας. Όσο δύσκολο και αν είναι αυτό και να υπάρχουν στιγμές που αμφισβητούμε τον εαυτό μας ή έχουμε τις ανασφαλίες μας, καλό είναι να βρίσκουμε τον τρόπο να τον σεβόμαστε. Πιστεύω ότι πρέπει ο κάθε άνθρωπος να γυμνάζεται mm-hmm. και να γυμνάζει και την ψυχή του. Δηλαδή... Το έχεις πάρει σοβαρά, το βλέπω. Ότι... Ναι. Και το γυμναστήριο και όλα αυτά. Ναι. Προσπαθώ να ξυστεί. Όταν εκτονώνεσαι, mm-hmm. παίζει και ρόλο στο να. Γιατί σου λέω, η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ ζωρική στη ζωή μου και η γυμναστική είναι σαν ψυχοθεραπεία για μένα. Περνώντας τα χρόνια, σε 10-20 χρόνια, ναι. πού θα αρχίσεις να γυρνάς? Θα μπει στη διαδικασία να κάνεις μπότοξ, πλαστικές και όλα αυτά τώρα. Ακούσα να μου πεις. Αλλά θέλω να μου πεις γιατί πλέον δεν είναι κάτι που είναι μεμπτό ή κάτι που δεν κάνουν κάποιοι συνάδελφοί σου, ναι. είτε άντρες, είτε γυναίκες. Γιατί βασίζεσαι και στην εμφάνιση πλέον. Ναι. Όχι μόνο εσύ προσωπικά, όλοι οι καλλιτέχνες. Ναι. Γιατί είναι και η εικόνα που βγάζεται προς τα έξω. Εντάξει, γιατί θα τα βάλουμε τώρα με τον χρόνο που περνάει, δεν γίνεται. Οπότε, that's life. Αυτό είναι να αγαπάμε τις ατέλειες μας, γιατί όλοι ξέρουμε τις ατέλειες μας, όλοι έχουμε ατέλειες. Και προσπαθώ να τις αγαπήσω και να συμβιβαστείς δηλαδή με τον χρόνο. Και ξέρεις τι, θα χαρώ αν κάποιος τις αγαπήσει τις ατέλειες μου. Κάποιος άλλος άνθρωπος, οπότε να προχωράμε όλοι μαζί, γιατί μήπως και εγώ θα αγαπήσω τη... Μήπως είσαι πολύ νέος και το λες εκ του ασφαλούς και δεν ξέρεις τι. Αύριο. Περνάνε τα χρόνια. Κάποια στιγμή θα ξανά είμαστε εδώ, ελπίζω. Και... Χαίροι να είμαστε, ναι. Ναι, και χαίροι να είμαστε. Την υγεία μας να έχουμε. Προσέχεις την υγεία σου. Προσπαθώ να τρώω καλά, να γυμνάζομαι, ναι, προσέχω. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις, πριν από χρόνια είχαμε κάνει μια συνέντευξη και μου είχες πει ότι θα ήθελες να ασχοληθείς με το θέατρο, τον κινηματογράφο, ναι. με όλα. Τι γίνεται με αυτό, γιατί καλή πρώτα πάμε, σε μένα το έχεις δηλώσει και μετά το άπλωσες, την άνοιξες τη βεντάλια. Τι κάνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα? Υπάρχουν κάποια πράγματα που συζητάμε, τα οποία είναι αξιόλογα πάρα πολύ mm-hmm. και πολύ ωραίες ιδέες. Να πρωταγωνιστείς ή να έχεις την παραγωγή? Και τα δύο, και τα δύο. Στο θέατρο ή στο κινηματογραφείο ή στη τηλεόραση? Και τα δύο. Και τα δύο, όχι και τα τρία. Ναι. Τι βγάζουμε από έξω τη τηλεόραση? Άρα μένουμε στο θέατρο και το κινηματογράφο? Ναι. Είναι κάτι το οποίο ήθελα να το κάνω από πολύ μικρός mm-hmm. γιατί έτσι ξεκίνησα εγώ. Μπορεί να παίζω από πολύ μικρός πιάνο, αλλά επειδή στο σχολείο είχαμε μια θεατρική ομάδα η οποία. Είχε κερδίσει και πανελλήνιο βραβείο και ήμουνα πρωταγωνιστούσα τότε στη θεατρική παράσταση. Και ξέρεις, από μικρός το είχα το άκτινγκ. Την τεχνική φύση, ναι. Την ηθοποιία. Βέβαια, εντάξει, δεν έχω την εμπειρία που έχουν κάποιοι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι άλλοι, οι οποίοι είναι πετυχημένοι mm-hmm. πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Αλλά κάποια στιγμή θα ήθελα να το δοκιμάσω αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, μέσα μου νιώθω ότι κάποια στιγμή θα κάνω κάτι τέτοιο και μακάρι να ταξιδέψει όσο πιο μακριά γίνεται.
ώστε να, να ένα παιδικό μου όνειρο να, να, γίνει πραγματικό, να γίνει πραγματικότητα και μακάρι να με αξιώσει ο Θεός. Άρα και σαν ηθοποιός. Μιλάμε για, ναι, και για musical, ναι, ναι, γιατί όχι. Ίσως, ναι, ίσως. Mm-hmm. Είσαι από τους καλλιτέχνες. Θα ήθελα να κάνω λίγα, ξέρεις, κάποια μαθήματα ώστε να εξελιχθώ, γιατί το έχω αφήσει τότε, από τότε το άθλημα, αλλά ναι, θα πρέπει να το βάλω λίγο στο, ξέρεις... Έχεις χρόνο, βέβαια, να τα κάνεις όλα αυτά. Αυτό είναι το το θέμα είναι ο χρόνος. Θα πρέπει να βρω το χρόνο ώστε να αξίζει, δηλαδή, να βρω λίγο χρόνο. Άρα το έχεις κατά νου, ναι, υπάρχει στο μυαλό σου, κάποια στιγμή το θα έχω, γίνει. Ναι, το... Μου ξαναλέει τα απλά, ναι, βρίσκεται η ουσία, μου ξαναεπικαλείσαι, ναι, την οικογένεια. Ναι. Σε 10 χρόνια πώς βλέπεις τον Κωνσταντίνο Αργυρό, με οικογένεια, με κουτσούβελα, γιατί έχεις πει ότι θέλεις. Σίγουρα με ενδιαφέρει το να κάνω κάποια στιγμή την οικογένειά μου, αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός, τον εμπιστεύομαι σε αυτό και μακάρι να μπορέσω κάποια στιγμή να το καταφέρω και να ζήσω και αυτή τη μοναδική εμπειρία που πιστεύω ότι σε αυτή τη ζωή ερχόμαστε για αυτό το, για αυτό το σκοπό. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι στις μέρες μας να βρεις τον άνθρωπό σου και να βρεις τον άνθρωπό σου, αλλά και να κάνεις οικογένεια. Αλλά παρόλα αυτά όμως έχω προέλθει από μια οικογένεια η οποία έχει προσπαθήσει πάρα πολύ να κάνει οικογένειά της και μετά από πολλά χρόνια κατάφερε και έκανε την οικογένεια. Μετά από πολλή προσπάθεια, μετά από, μιλάμε τώρα πάνω από 7-8 έως 10 χρόνια προσπάθησα να κάνω οικογένεια με οποιονδήποτε τρόπο. Και είμαι τόσο υπερήφανος για τους γονείς μου και για τη μάνα μου και για τον πατέρα μου που καταφέρανε να είναι ακόμα μαζί και να κάνουν την οικογένειά τους μετά από τόση προσπάθεια και υπομονή, που αυτό το πράγμα δεν γίνεται να μην το αξιολογήσω με 10 θετικά, με άριστα και θετικά. Mm-hmm. Βρέθηκες κοντά σε γάμο κάποια στιγμή. Δεν έχω έρθει κοντά σε γάμο μέχρι στιγμής, αλλά έχω... Αλλά είμαι κοντά, λέει. Σε αυτό δεν ξέρεις ποτέ. Άρχεται από τη μία μέρα στην άλλη, ίσως συνειδητοποιήσεις ότι ξέρεις, why not, mm-hmm, γιατί όχι και... Αν ξυπνήσω το... μια μέρα και πω, παιδιά, τελικά αυτός είναι ο άνθρωπος μου, νομίζω θα το κάνω... Γιατί πάλι σε μένα έχεις πει ότι πρώτα θα παντρευτώ και μετά θα το μάθετε. Ναι, φαντάζεσαι. Είναι ατάκια, ναι, σου που χρησιμοποιώ, που έχεις, ναι, χρησιμοποιήσει σε δικές μας κουβέντες, ναι, που έχουμε κάνει. Ναι, ναι. Όχι κουβέντες πριβέ, γιατί ποτέ δεν θα δημοσιοποιούσα κάτι που θέλω έχουμε πει. Θέλω να είμαι ειλικρινής με τους ανθρώπους και με τους ανθρώπους που θα θέλαν να το μάθουν, να το μάθουν, οπότε για ποιο λόγο να το κρύψω. Λέγαμε για την εμφάνισή σου ότι είσαι ένας πολύ εμφανίσιμος καλλιτέχνης, με πολύ ωραία φωνή, πολύ ωραία τραγούδια. Η Eurovision θέλει τέτοιους καλλιτέχνες. Ναι. Η εταιρεία σου είναι μια εταιρεία που αγαπάει το διαγωνισμό. Ναι. Με ωραίες συμμετοχές, με ωραίες εμφανίσεις. Πέρασε ποτέ από το μυαλό σου? Θα ήθελες κάποια στιγμή να δεις τον εαυτό σου στο stage της Eurovision? Κοίτα, είναι μια εμπειρία η οποία παίζει αρκετό καιρό στο κεφάλι μου. Mm-hmm. Η οποία θα ήθελα κάποια στιγμή ενδεχομένως να τη ζήσω. Απ' την άλλη όμως, λες τώρα να μπω σε μια διαδικασία τέτοια και μετά λέω, ναι, γιατί όχι. Οπότε αν ένιωθα πολύ ωραία με ένα τραγούδι και ένιωθα ότι αυτό το τραγούδι νιώθω ασφάλεια ότι τουλάχιστον θα προσπαθήσω να πάλεψω ώστε να πάρω μια καλή θέση, μπορεί και να το έκανα, ναι. Άρα δεν είσαι αρνητικός? Δεν είμαι αρνητικός, όχι. Αρκεί να βρω το κατάλληλο τραγούδι και το κατάλληλο timing για να... Ακριβώς, το οποίο θα νιώσω εγώ ότι μπορώ να πολεμήσω με αυτό. Αγαπημένοι σου καλλιτέχνες Έλληνες, για να έρθω και στη συνεργασία με την Άννα. Γιατί εκεί ήταν το έναυσμα, ναι, και το μικρόβιο. Εντάξει, η Άννα τότε, ακόμα και τώρα για μένα, στο μπορεί, ξέρεις, οποιοςδήποτε... Το που Άννα Βύση εννοούμε, έτσι, την απόλυτη. Η Άννα Βύση για μένα είναι στην καρδιά μου και στη ψυχή μου, γιατί είναι η καλλιτέχνη η οποία με έβαλε στη δουλειά και ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα, οπότε στην ουσία... Πώς ανακάλυψε η Άννα εσένα? Έτυχε να γνωριστούμε κάπου, έτυχε να είμαστε κάπου και να μ' ακούσει να παίζω πιάνο και να τραγουδάω και λέει, ήταν μαζί με τον Καρβέλα τότε και λέει, αυτό το παιδί κάτι νιώθουμε ότι έχει ένα ταλέντο. Mm-hmm. Με καλούνε στο στούντιο, θα ήθελες να συμμετέχεις σε κάτι που χτίζουμε τώρα, και τότε ήταν σε ένα μαγαζί στην Ιερά Οδό που ξεκινάγανε. Εγώ είχα κάνει τα χαρτιά μου για να φύγω να γίνω γιατρός στην Ιταλία και λέει, μόλις μου κάνει πρόταση η Άννα, λέω, okay, ας περιμένει λίγο η ιατρική, να κάνω μια σεζόν. Η δική σου, όχι, πες μου, μετέφερε μου λίγο τις εντράσεις, το δικό σου που λες, ενώ έχω περάσει στην Ιταλία, παιδιά, αφήστε το λίγο, μπαμπαμπα. Δεν με πιέσανε ποτέ για τίποτα οι γονείς μου. Όπως νιώθεις, ό,τι σ' αρέσει, ό,τι λέει το ένστικτό σου και η καρδιά σου. Απλά μου μεταφέραν την ευθύνη ότι από εδώ και στο εξής. Η δικιά σου επιλογή, γι' αυτό είπες, θα σκάνω να το δοκιμάσω, και βλέποντας και κάνω. Αφήνω την πόρτα ανοιχτή. Καλός, μην με αφήσεις, ας πούμε, να το κάνεις αναρπαχτή.
Μπες μέσα, δούλεψέ το. Οπότε έχτισα την καλλιτεχνική μου. Άρα, η Άννα προσπαθούσα να δημιουργήσω καλλιτεχνική αξία στο. Η Άννα σου έδωσε το ένασμα και την υπόσταση, αν θέλει, ναι. Σιγά σιγά να χτίσει αυτό το οικοδόμημα. Ναι. Θα συνεργαζόσουν με την Άννα. Γιατί δεν έχετε συνεργαστεί ακόμα. Έλαντε. Γιατί ακόμη δεν έχετε συνεργαστεί. Εντάξει, μιλάμε. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση με την Άννα. Μιλάμε τακτικά. Και... Τι σε έχει συμβουλεύσει η Άννα στη μέχρι τώρα πορεία σου. Θα έρθει στιγμή, έχουμε πει αυτό το πράγμα, ότι κάποια στιγμή θα το καταλάβουμε και οι δύο, οπότε ήρθε η στιγμή να γίνει. Οπότε κάποια στιγμή θα έρθει σίγουρα αυτή η στιγμή. Θα σχεδιάσουν ντουέτο με την Άννα. Ναι, σίγουρα είναι. Κάποια στιγμή αυτό θα γίνει. Σίγουρα. Επειδή η καριέρα μου ξεκίνησε από την Άννα, νομίζω η στιγμή που θα το κάνουμε αυτό θα σημαίνει κάτι και για τους δυο μας. Mm-hmm. Γιατί ξέρεις, εμείς είμαστε και λίγο καλλιτέχνες και δεν τα βλέπουμε τόσο πολύ μαθηματικά τα πράγματα. Πρέπει να το νιώσουμε και δύο ότι. Και λίγο πιο συναισθηματικά. Πιο συναισθηματικά, mm-hmm. Να έρθει αυτό το connection ώστε να μπορέσει να γίνει αυτό. Και το connection μεταξύ δύο καλλιτεχνών είναι και λίγο μοιραίο να πότε θα έρθει και πότε θα είναι η στιγμή. Θα το νιώσουμε και δύο, πότε το νιώσουμε θα γίνει σίγουρα. Πάντως ήταν πολύ τυχεροί στην Κύπρο, ναι. Που σας απόλαυσαν, ναι. Στο stage. Εντάξει, στη Λάρνακα. Άννας, νομίζω η Άννα επέλεξε κάποιους καλλιτέχνες οι οποίοι θα ήθελαν, mm-hmm. Να συμμετέχουν σε αυτή τη. Και πραγματικά ήταν μεγάλη μου χαρά και είναι μεγάλη μου τιμή το ότι ήμουν ένας από αυτούς. Ό,τι και να μου ζήταγε εμένα η Άννα θα το έκανα και θα, mm-hmm. Ήμουν εκεί δίπλα της για οτιδήποτε. Γιατί πραγματικά νιώθω ότι είναι ένα λιθαράκι στην πορεία σου. Στην πορεία μου. Όταν σου έγινε η πρόταση να γίνεις κριτής, ναι. Το καλοδέχτηκες, ρώτησες την Άννα ή αν ρώτησες ποιον καλλιτέχνη ρώτησες. Βασικά, αν ρώτησες. Ρώτησα την οικογένειά μου. Mm-hmm. Εκείνη την περίοδο, μεταξύ, δεν είχαμε και πάρα πολλές απαιτήσεις με τη δουλειά λόγω COVID. Και πραγματικά βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον το ενδεχόμενο να μπορέσω να διοχετεύσω την εμπειρία μου, mm-hmm. Μέχρι στιγμής, μέχρι εκείνη σε άλλους ανθρώπους. Οπότε η σκέψη μου στην ξεκούρασή μου ήταν πρώτον να δημιουργήσω ένα δίσκο με τον οποίο να κάνω παρέα στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή έχουν ανάγκη και είναι στα σπίτια τους, mm-hmm. Κλεισμένοι. Και γι' αυτό προχώρησα ώστε να κάνω το δίσκο. Και η δεύτερη σκέψη στο μυαλό μου ήταν ότι θα μπορέσω να βοηθήσω ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως δεν ξέρουν πώς να ξεκινήσουν τα όνειρά τους ώστε να ταξιδεύουν καλλιτεχνικά όσο πιο, mm-hmm. Μακριά γίνεται. Οπότε και οι δύο μου σκέψεις κατάφερα και τις έκανα πράξη. Τις υλοποίησα. Τις υλοποίησα. Πώς θα συνεργασίσουν με τους υπόλοιπους κριτές. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εντάξει, ο καθένας έχει την προσωπικότητα και επειδή ήρθα λίγο πιο κοντά με το Σάκη, μας έδεσαν πράγματα. Κάνετε και συνεργασία. Ναι, γι' αυτό το λόγο ακριβώς επειδή ήρθαμε κοντά, νιώσαμε και δύο ότι είναι η στιγμή να συνεργαστούμε. Χωρίς να έχουμε γνωριστεί στο, mm-hmm. Παρελθόν. Νομίζω ήταν η πρώτη φορά που γνωριστήκαμε και πραγματικά έχω να πω τα καλύτερα για το Σάκη. Εκεί τώρα έρχομαι εγώ, επειδή ο κόσμος έλεγε πώς συνεργαστούν δύο πρώτα ονόματα, ναι. Δύο καλλιτέχνες που έχουν το θαυμασμό και την αγάπη του κόσμου, απευθύνονται και σε ένα νικό κοινό, ναι. Αλλά και σε μεγαλύτερο, γιατί το, ναι. Φάσμα και το δικό σου και του Σάκη, ναι. Έχει τεράστιο εύρος. Ναι. Πώς τα βρήκατε, γιατί κατά καιρούς έχουμε δει να διαλύονται σχήματα. Ναι, όταν πάνε διαλύονται σχήματα, τέτοιες συνεργασίες. Πρώτον, όταν υπάρχουν ανασφάλειες στον εαυτό μας και δεύτερον, όταν δεν μπορούμε να σκεφτούμε λογικά και όταν νιώθουμε ότι κάποιος δεν μας σέβεται. Mm-hmm. Εγώ από τη στιγμή που το σεβάστηκα τον Σάκη, από τη στιγμή που ένιωσα πολύ καλά με τον εαυτό μου, για το ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα να βγει όποτε θέλει και να κάνει ό,τι θέλει και να οτιδήποτε και διαφύσεις και τέτοια, γιατί ποτέ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Να δημιουργήσει. Το ίδιο ένιωσα και από αυτόν. Μπήκαμε σε μια διαδικασία και λέμε: θα κάνουμε ένα σχήμα, ένα πρόγραμμα που πάνω απ' όλα θα περάσει καλά ο κόσμος και θα περάσουμε κι εμείς καλά. Mm-hmm. Και αυτή ήταν η εξέλιξή του. Δεν μπήκαμε ποτέ σε διαδικασίες για αυτό. Ποιος είναι πρώτο όνομα, ποιος είναι δεύτερο όνομα. Ήταν δύο φίλοι που απλά κάνανε ένα πρόγραμμα ώστε να περάσουμε όλοι καλά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που λες, το, ναι. Σεβασμό σε κάποιον που έχουν, ναι. Μια ιστορία και μια πορεία στον χώρο. Και πάλι θα επικαλεστώ, ακριβώς. Κάτι που είχαμε πει σε κουβέντα, σε συνέντευξη, ότι κάποια στιγμή είχαν πει ότι αντιγράφεις τον Αντώνη Ρέμο και λες, μα μου άρεσαν τα τραγούδια του Αντώνη, ναι. Ρέμου, άκουγα Αντώνη Ρέμο. Είναι λογικό να επηρεάζουμε, ναι. Και από τον Αντώνη Ρέμο. Βέβαια, όπως έχω επηρεαστεί από πάρα πολλούς καλλιτέχνες στο παρελθόν. Και από τον Δημήτρη τον Μητροπάνο και από τον Γιάννη τον Μπάριο που είναι από τις μεγαλύτερες φωνές που μου περάσει από την Ελλάδα και από τον Πουλόπουλο και από τον Αντώνη και από τον Έρος Ραματζότη που μου άρεσε η ιταλική μουσική και από τον Ρικάρντο Κοτσάντε και από κλασικούς πιανίστες. Πάρα πολύ, ήταν πάρα πολλά τα ακούσματα και τα ερεθίσματα που είχες. Τα ερεθίσματα και οι εμπνεύσεις που είχα από ανθρώπους και καλλιτέχνες οι οποίοι
Ξέρεις, μ' άρεσε όποτε έβλεπα έναν καλλιτέχνη, έλεγα αυτούς μου αρέσει πάρα πολύ. Ας κάνει. Πάρω ένα στοιχείο από καλά, εδώ, κάτι, τα στοιχεία, ναι, τα οποία για μένα θεωρώ καλά. Και ότι μπορείς να τα υπηρετήσεις και να δώσεις το δικό σου στίγμα, να βάλεις. Μπράβο, ναι. Μου ταιριάζουν. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ θα ξαναπώ για άλλη μια φορά. Ναι. Ό,τι γράφουν οι φαν σου, οι φίλοι σου ή αυτοί που σε ακούνε κάτω από αναρτήσεις είτε σε βίντεο στο YouTube, είτε στο TikTok είτε στο Instagram, θα πω ότι έχουν απόλυτο δίκιο. Είσαι το συναισθαλμένο, κατασταλαγμένο, χαμογελαστό, και θα πω παιδί που είναι γιωμένο. Παρά την μεγάλη επιτυχία, την αναγνωρισιμότητα και την όποια καταξίωση και κορυφή, που λέω εγώ ότι είσαι στην κορυφή, εσύ μπορεί λόγω ταπεινότητας και επειδή είσαι ένα παιδί αρκετά προσγειωμένο να μην το δέχεσαι. Και θα πω ότι είσαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός που είχα γνωρίσει τότε στο Fame Story μέχρι σήμερα. Εσύ, Κωνσταντίνε. Τώρα μου ήρθε να σηκωθώ και να σε αγκαλιάσω, ειλικρινά. Είσαι εκπληκτικός. Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Αλλά να ξέρεις ότι, εντάξει, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι είμαστε εδώ σε δύο καρέκλες μετά από τόσα χρόνια. Και είσαι κι εσύ, έχεις κάνει την επιτυχία σου. Έχεις κάνει πάρα πολύ, μια πάρα πολύ αξιοπρεπή και σοβαρή επιτυχία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και συζητάμε σαν δύο φίλοι που έχουν να βρεθούν τόσα χρόνια και λένε τα νέα τους. Όπως τότε που ξεκινάγα κι εγώ και εσύ στα διαδρομία σου και εγώ τη δικιά μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που βάλαμε άλλο ένα μαξιλαράκι σήμερα εδώ. Σε κοιτάω στα μάτια, με κοιτάς στα μάτια και βλέπουμε τις αλήθειες μας. Ναι, είναι φοβερό. Απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Την αγάπη μου σε αγαπάμε πολύ. Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το Κοσμοράδιο που όλα αυτά τα χρόνια στηρίζει τη μουσική μου και την αγαπάει. Και πάμε για τα επόμενα. Υγεία, αγάπη, ευτυχία και δίπλα σου τους ανθρώπους που σε αγαπάνε, αγαπάς, εκτιμάνε και εκτιμάς. Χίλια ευχαριστώ. Την αγάπη μου σε όλους. Ευχαριστώ.